Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλιε και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα πολύ δραστήριο, πολύ ανήσυχο, πολύ δημιουργικό μουσικό και συνθέτη και τονίζω το πολύ γιατί στοιχηματίζω ότι θα είναι και πολύ χαρούμενο και ανυπόμενο εκτό όλων των άλλων να μα μιλήσει και για το νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στην Άνοιξη. Αλλά α μην προτρέχουμε, θα φτάσουμε και εκεί. Κυρίε και κύριοι, ο Θείοντορ, καλώ ήρθε, αγαπητέ. Καλώ σα βρήκα. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμο να μα πα μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, ήταν ο Θείοντορ, όπου ο... 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 <μια, <μέρα> μια μέρα το 2013 μια νύχτα μάλλον στην Αθήνα βροχερή κιόλας ε, παίζαμε στο Faust από τις πρώτες συναυλίες που έκανα στην Αθήνα τότε ε, και έχουμε στήσει ε, να κάνουμε το soundcheck πριν τη συναυλία και εμφανίζεται ένας σκυθροπός ε, ε, κοκαλιάρης ε, τύπος ο οποίος ε, ε, κρατάει ένα βαλιτσάκι ε, και έρχεται ε, την ώρα που παίζουμε και λέει συγγνώμη

Σε σπαστά Αγγλικά, ε, 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 Ελληνοαγγλικά, α πούμε, ήταν ρουμάνος ο, ο τύπο και μου λέει: ε, Θα ήθελα να παίξω μαζί. Ήρθα να παίξω μαζί και λέω: ε, Τι παίζει, Βλέπει, Αξόφωνα, αυτό έχω φέρει, δεν το βλέπει, <laughs> ε, Και λέω: Ναι, μάλιστα να τελειώσουμε εδώ το soundcheck και να μου πει μερικά πράγματα. Ναι, μου λέει: Περιμένω κάθε. μένει μπροστά στη σκηνή ακριβώ. Κάνουμε το soundcheck, κατεβαίνω κάτω. Πε μου, του λέω: Τι κάνει, τι παίζει, που έχει παίξει, τι αυτό. Και εγώ τότε μόλι ξεκινούσα κιόλα δεν ήξε, ήξερα και τους άνθρωπους, ε, τους μουσικούς και μου λέει ε, παίζω σαξόφωνο ε, δεν έχω παίξει και πάρα πολύ αλλά θέλω να παίξω πάρα πολύ σε έχω ακούσει, είσαι καλός εσύ λέω μάλιστα θες να έρθει σε μια πρόβα ή να μου στείλει κάτι να σε ακούσω να έρθει σε μια πρόβα να, να το δούμε ε, όχι μου λέει παίζω καλά θα το δεις πως είναι αυτό λέω ναι, εντάξει να συνεννοηθούμε κάπω να έρθει. Ναι, μου λέει, θα δει, θα δει, παίζω, παίζω, καλά. Λέω, εντάξει, α παίξουμε την αυλή, θα κάτσει. Ε, ναι, μου λέει, έχει μου λέει, δεν έχω πάρει. Λέω, μέσα είσαι, μείνε μέσα. Ε, ε, δε στο live. Ξεφανίζεται. Κατεβαίνουμε σε παράσκηνη, ανεβαίνουμε, έρχεται ο κόσμο, ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, βλέπω ένα βαλιτσάκι, το βαλιτσάκι το ακουμπισμένο πάνω στη σκηνή. Ξεκινάμε να παίζουμε εκεί στα μισά του προγράμματο. Τότε, επειδή δεν είχα και πάρα πολλά τραγούδια, έπαιζα και δύο-τρει διασκευέ και έμενα σε ένα κομμάτι μόνο μου, μια κιθάρα και έπαιζα το Break on Through των Doors. διασκευασμένο. Και με το που λέω θα παίξω αυτό, πιάνω την κιθάρα, τον βλέπω ανεβαίνει στη σκηνή, με το που αρχίζω το πρώτο κούπλε, <laughs> ε, ανεβαίνει στη σκηνή, ανοίγει το βαλιτσάκι, τόσο παίζω εγώ, βγάζει το σαξόφωνο, το βάζει, βγάζει το καλαμάκι στο σαξόφωνο και κάθεται δίπλα μου και αρχίζει και παίζει ε, μαζί. <laughs> και μια χαρά έπαιζε και ο, ο άνθρωπο, το οποίο έχει <laughs> και ενδιαφέρον, σοκαρισμένοι όλοι ε, για το τι συνέβη αυτή που ξέραν ότι δεν είναι στο, <laughs> στο <laughs> πρόγραμμα αυτό. Ε, τελειώνει το, το, κομμάτι, ανεβαίνει η μπάντα, τον βλέπω ότι έχει μείνει πάνω. Ε, έρχεται τότε ο, ο Χολύψης και του λέει: ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί υπήρχε μια μηχανία ότι τώρα αυτό δεν κατεβαίνει από τη σκηνή, θα <το>. παίζουμε <laughs> για πάντα. <laughs> ε, κατεβαίνει τέλο πάντων και τον βρίσκουμε στα παρασκήνια. Έρχεται και κάθε δίπλα μα. Σκυθροπό πάλι με ένα ποτήρι στο χέρι και το βαλιτσάκι το από την άλλη. Δεν έχει μιλήσει κανέναν και ξαφνικά εκεί πέρα που έχουμε χαλαρώσει και καθόμαστε αφού έχουμε μαζέψει, λέει: Εμένα με βλέπετε έτσι. Εγώ έχω ζήσει περίεργη Yeah, you Ε, <laughs> μου λέει εγώ έχω, ε, έχω ζήσει και πολλά στη ζωή μου και δεν, μην είσαι και, σίγου, και σίγουρη για το τι έχω ζήσει Αμή. και ε, ε, σκεφτόμουν κάποιες φορές να πάω να φουντάρω αλλά ήθελα Αμή. να πάρω και μερικούς μαζί μου Αμή. και είμαστε εμείς όλοι με, γουρλωμένα μέχρι να τον κοιτάμε και εκεί βγαίνει δεν θυμάμαι ποιος, πάνω να βγει κάποιος σιγά σιγά από το δωμάτιο <laughs> που είμαστε <laughs> που φύγει, φύγει. και σε, ακουμπάει κατά λάθο τα φώτα και σβήνουν και τα φώτα και είμαστε λες και έχουμε <laughs> μείνει με δολοφόνο στο <laughs> στο ίδιο το δωμάτιο, χωρί λόγο. Και βγήκαμε όλοι τρέχοντα. Δεν τον ξανέδα ποτέ τον άνθρωπο. Α, δεν εμφανίστηκε. Πήρε το σαξόφωνο του μετά αυτό και σηκώθηκε και φύγε. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ε, ενώ είχαμε πει τέλο πάντων, μου είχε δώσει, και το, το τηλέφωνό μου πριν από όλα αυτά. Παίζει και εσύ 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 με τη φωτιά. Δίνει και τηλέφωνο. Το είχα δώσει μετά, <laughs> πριν πριν το, πει μετά ότι... το soundcheck. Πριν, πέκ, πριν ανέβει σκηνή, <laughs> γιατί νόμιζα ότι θα έρθει σε κάποια πρόβα. Να δούμε. Αυτή ήταν η νυχτερινή ιστορία τρόμου. Μάλιστα, <laughs> και όλα αυτά μέσα σε ένα live, έτσι, και από τα πρώτα σου live στην Αθήνα, από ό,τι <laughs> καταλαβαίνω. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν και το τέταρτο μου live ακριβώ. Είχα κάνει ένα στο Κούκου, που ήταν το πρώτο μου, <laughs> και μετά έκανα τρία στη σειρά στο Φάουστ. Ήταν τότε με ένα στο Λονδίνο και πέστρεφα για να ψηλο παίζω. Μάλιστα. Από τότε έχουν περάσει χαζά-χαζά σχεδόν μια δεκαετία, έτσι. <laughs> Το 2013 έχουμε φτάσει 2022 πια, σχεδόν μια δεκαετία, στην οποία δεκαετία βέβαια εσύ, εκτός από ούκο λίγα live, αν και δεν θα έλεγα πάρα πολλά, νομίζω κάνεις επιλεκτικά live έτσι, δεν παίζεις Πάρα ε, πολύ. Έχω την εντύπωση ότι παίζω στο πιο πολύ μπορώ. Αλλά δεν είναι σωστή. Μάλλον έχει εσύ δίκιο. Ε, δεν παίζω πολύ στο, στην Αθήνα ή στον ίδιο, στο ίδιο σημείο, γιατί ε, κάθε φορά που ε, είναι να βγούμε να παίξουμε, ε, περνάει ένα χρονικό διάστημα που κάνουμε Αυτό. κύκλο να καλύψουμε το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα ναι. από πλευρά σε Με, Μετά από 10 χρόνια που παίζει live, α το πούμε έτσι, πάνω κάτω μια δεκαετία, ε, το, το όλο θέμα της, του να στήσει μια συναυλία γίνεται για σένα όλο ένα και πιο απαιτητικό ή το έχει μάθει το παραμύθι πια πούμε, και είναι κάτι που ξέρεις και είσαι πιο σίγουρο. Και πιο easygoing κατάσταση. Είναι, είναι δύο. Έχει, έχει δύο κομμάτια αυτό που λες. Το ένα έχει να κάνει με το, με το κλείσιμο και στήσιμο της συναυλίας. Για το, mm -hmm. ποιο, το κλείσιμο σε ποιο, ποιος είναι ο χώρος, ε, ποια είναι η πόλη και τα λοιπά. Και όταν μαζεύονται πολλές για να βγει μια περιοδία, αυτό είναι πάντα μια πρόκληση ε, και για να φύγει από τη χώρα κιόλα. Mm -hmm. ε, έχει να κάνει με το τι είναι αυτό που θα παίχτει και ποιο είναι και το show, γιατί πάντα με ενδιέφερε να ειναι οπτικό ακουστικό Εμπειρία τη συναυλία μου. Οπότε πάντα ασχολούμαστε πολύ και με τα φώτα, ενδεχομένω και με το σκηνικό. Αλλά και από ό,τι έχει παρακολουθήσει η συναυλία μου, ξέρετε, δεν μιλάω και πάρα πολύ. Δηλαδή, το πάμε σαν μια παράσταση mm -hmm. ε, τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα από μηχανία μιλούσα. <laughs> ε, πιο πολύ <laughs> τώρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι το πώ νιώθω εγώ, αφού είναι όλα αυτά μένα και να μια σκηνή με όργανα mm -hmm. και το σόου τη ανέβω να παίξει. Mm -hmm. Το πρώτο λοιπόν έχει. έχει είναι Πρόκληση ακόμα, ε, ειδικά προσπαθώντα να στήσει ε, τι συναυλίε ε, στο εξωτερικό. Που δεν μπορεί να έχει ε, τι δυνατότητε ενό σόου που μπορεί να κάνει στην Αθήνα, που ε, μπορεί να το στήσει με ευκολία κτλ. και, και βγαίνουν και τα νούμερα κάπω. Mm -hmm. ε, το να ε, στήσει ένα σόου στο εξωτερικό, χωρί ε, ε, τη δυνατότητα να έχει ό,τι εξοπλισμό θε, αλλά mm -hmm. πάλι να θε να δώσει στον κόσμο μια εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που θα δει, άμα σε δει στην Αθήνα. Αν υποθέσουμε <laughs> ότι ένα live για να είναι πετυχημένο για το μουσικό, έχει ξέρω εγώ. Πέντε κουτάκια που πρέπει να Ναι. Τυχαίο το νούμερο. Τώρα μπορεί να μου πει εσύ ότι είναι 7, ή 12, ή 120. Ναι. Ποια είναι αυτά τα πέντε κουτάκια που πρέπει να αντικαριστούν. Πρέπει να μετρήσω πέντε. Α είναι τρία. <laughs> Α είναι δέκα. Δεν ξέρω. Εγώ, όσα, εγώ όσα αισθάνομαι πιστεύεις. ότι μια συναυλία είναι πετυχημένη. Μάλλον μια δικιά μου συναυλία είναι πετυχημένη. Να το κάνω πιο εύκολο. Όχι ω ως ακροατή, ω ως ε, performer. Όταν σε αυτή τη συναυλία δεν έχω σκεφτεί καθόλου κατά τη διάρκεια τη συναυλία τίποτα. Από τη στιγμή που ανεβαίνω πάνω, ε, δεν υπάρχει καμία σκέψη ούτε για το τι παίζω, πού είμαι, πού παίζω, ποιοι είναι από κάτω, πώ συμπεριφέρονται κτλ. Και, mm -hmm. και αυτό δημιουργεί μια ε, έτσι ωραία ένωση μεταξύ των ανθρώπων πάνω στη σκηνή και των ανθρώπων από κάτω, mm -hmm. ε, που, 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 ζου, που σταματάει λίγο χρόνο και ζουν κάτι μαζί. Και ω ακροατή mm -hmm. το έχω ζήσει. Ε, αλλά οι συναυλίε που είμαι πάνω στη σκηνή και τι αντιλαμβάνομαι με αυτόν τον τρόπο είναι για μένα επιτυχημένε. Υπάρχει περίπτωση μια συναυλία που έχει όλες τις προδιαγραφές που θες φωτά ήχο χώρο τα πάντα όλα αλλά μία που δεν έχει κόσμο και μία που έχει. Ναι. Είναι εξορισμού αυτή που έχει κόσμο καλύτερη από αυτή που δεν έχει, ε, Όχι. Ε, εξορισμού όχι. Ε, Προφανώ συμβάλλει <laughs> πολύ το να παίζει ένα γεμάτο χώρο ε, είναι άλλο το συνέστημα και επίση ανεβαίνει και με έτσι άλλο, με άλλη ψυχολογία. <laughs> Λες, <laughs> η δουλειά που κάνουμε πάνω σκηνή είναι δουλειά του να αρέσει. Και όταν <laughs> υπάρχει <laughs> κόσμο από κάτω, αισθάνεσαι ότι αρέσει. Νεφ... <laughs> Σηκωθήκα να τον κάνω πω τη σειρά. Αλλά ε, δεν είναι απαραίτητο. Εγώ <laughs> έχω ζήσει και ειδικά στο Σηρικό, δεν είναι τα πράγματα τα ρόδινα. Έχουμε βγει και έχουμε παίξει ε, σε ρι πέντε συναυλίες, όπου παίζει την πρώτη μέρα και λες φανταστικό, γεμίσα ένα μαγαζί 200 ατόμων ε, και ήταν όλοι ενθουσιασμένοι και την πρώτη μέρα πας και παίζεις σε τρία άτομα που μου έχει συμβεί στην κολονία ας πούμε ε, εκ των οποίων δύο αγοράσαν <laughs> εισιτήριο <laughs> ο άλλος ο είχε συστηθεί απ' έξω κάποιος δεν θυμάμαι ποιος από εμάς και όποιον περνούσε του λέει υπάρχει live μπες μέσα τώρα να δεις <laughs> ε, <laughs> ε, και ε, παίξαμε σε αυτούς τους τρεις και στον ηχολήπτη του χώρου mm -hmm. και στον μπαρμαν και σε μια κοπέλα που ήταν στο σέρβις. Αλλά αυτή ήταν μαγευτική συναυλία για μας γιατί ήταν τόσο... Παίζαμε όλοι μαζί, για κάποιο λόγο. Mm -hmm. Ξεπεράσαμε γρήγορα τη, τη, την αμηχανία του ότι δεν έχει έρθει κόσμος και απλά απολαύσαμε τη στιγμή και πέρασε καλά και ο κόσμος. Mm -hmm. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί είδαμε και... Από τα τρία άτομα, τον έναν, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο Τζαμπατζή ή όχι, ο οποίο ήρθε σε άλλη πόλη σε επόμενο tour ah. ε, να δει το επόμενο live. Ωραία. Okay. Άρα, ξέρει, εμένα μου φαίνεται φοβερά μηχανό, μη καλλιτέχνη, α πούμε. όταν εμβαίνω ανεβαίνω πάνω σε καμία σκηνή mm. και δεν μου περνάει καν από το μυαλό πώ μπορεί να είναι μια μπάντα να έχει γράψει τραγούδια, να έχει προετοιμαστεί ψυχολογικά, σωματικά, εγκεφαλικά, δεν ξέρω τι, να ανέβει πάνω στη σκηνή σε μια άγνωστη για αυτού, ας πούμε, τοποθεσία, στην προκειμένη περίπτωση, στο εξωτερικό, ας πούμε, που λε εσύ, και να δει από κάτω τρία άτομα και λες, εσύ, λέει, «Τι κάνω τώρα, παίζω?» Πώς... Δεν το λες, Εγώ δεν το λέω εκείνη τη στιγμή. Δεν το σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Εγώ περνάω όλη την αγωνία μέχρι να ανέβω στη σκηνή, όπου περνάνε διάφορα. Ψυχολογικά, προσωπικά. Για το πού πάω σε αυτή τη ζωή, τι κάνω, ήρθα ω εδώ πέρα και δεν ήρθε κανεί και γιατί ήρθα και πόσο χρόνο έχω δουλέψει για να έρθω, mm -hmm. πόσο χρόνο έχω δουλέψει για να συμβεί αυτή η συναύλεια και δεν έχει πάει. Αυτό είναι η ζόρικη στιγμή. Mm -hmm. Και όπω είναι και η στιγμή και μετά όταν πρέπει να, ε, ε, να αξιολογήσει ε, το τι συνέβη. Αλλά δεν μπορεί να ανέβει σκηνή με αυτόν τον τρόπο. Η σκηνή είναι άλλο πράγμα. Η σκηνή είναι ένα παραμύθι. Αν δεν το ζει ω παραμύθι. Ε... Δεν σέβεσαι και του τρει ανθρώπου. Του δύο που πληρώσανε και τον ένα Σουσύν. που όχι. Ε, αλλά δεν δε του δε, δε τους σέβεσαι. Μπήκε στον κόπο, έστω και ένα, mm. να ε, φύγει από το Netflix του και να ε, έρθει ε, ε, σε ένα που δεν σε ξέρει, μάλλον σε μια ξένη πόλη. Mm -hmm. Πρέπει να του δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή συναλληλική εμπειρία όπου θα μπορούσε να ζήσει δεδομένων των συνθήκων. Και επίση είναι και ένα στοίχημα ότι θα τον και επειδή έχοντα πει πριν ότι οι καλέ μου συναυλίε είναι αυτέ που δεν σκέφτομαι, mm -hmm. ε, μπαίνω μέσα και να μην σκέφτομαι. Σε αυτή την δεκαετία πάνω κάτω που δραστηριοποιεί ε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο εδώ πέρα στη μουσική στην Ελλάδα, τελικά τι έχουμε στην Ελλάδα. Βιομηχανία, μουσική, βιοτεχνία, ε, κοτέτσι, τι είναι. Βλέποντα <laughs> το εσύ να. από μέσα και ω μουσικό, αλλά και ω ηθήνο ε, ε, ε α το πούμε, τη ε, United We Fly δεν θα ήθελα πολύ να να πω γι' αυτό ε, δεν θα ήθελα κυρίως γιατί ε, από τη στιγμή που είμαι μέσα ε, mm -hmm. κατά κάποιον τρόπο ε, ε, έχω και εγώ ευθύνη ε, πλέον ε, ε, ως μου αναλογεί πάντων okay. αλλά ε, θα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τη γυνάει τη, τη, τη την έφτιαξα ακριβώς επειδή δεν αισθανόμουν ε, ε, άνετα ε, να, με, με το πώς θα στηθεί, θα προθυθεί η μουσική μου Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Mm -hmm. ε, πώ θα κλείσουν οι συναυλίε τη. Ε, ε, δεν το βρίσκω αυτό στην αγορά. Ό,τι να πουλάμε για την αγορά. Mm -hmm. Επιστρέφοντα αυτό το Λονδίνο, συνειδητά κιόλα γι' αυτό το πράγμα. Ε, και αισθανόμουν ότι δεν θέλω να αφήνω ανθρώπου να μου λένε ότι ξέρουν πώ γίνονται τα πράγματα για τα πράγματα mm -hmm. που εγώ ονειρεύομαι, τα οποία είναι μεγάλα για τα δεδομένα μου ακόμα. Με, μεγάλα για, για, για πολλέ απόψει. Mm -hmm. Δεν θα μπορούσα να τα αφήσω. Οπότε αναγκαστικά το φτιάξα για αυτόν λόγο. Άμα ρωτά δεν θα σχολιάσω με βιομηχανία, βιοτεχνία ή κάτι έτσι okay. Έχουμε, υπάρχει πολύ πώς το λένε υπάρχει περιθώριο πρόοδου <laughs> Ταξιδεύοντας εσύ στο εξωτερικό για live για τέτοια, τι ακούς υφίσταται η, η ελληνική θα το πω πολύ απλά έτσι εναλλακτική μουσική όπως λέγαμε τα παλιά τα χρόνια στο εξωτερικό Ξέρουν κάτι για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Είτε αυτή η εναλλακτική μουσική είναι χορευτική, ξέρω εγώ, είτε είναι τέκνο, είτε είναι post-rock, είτε ναι, είναι οτιδήποτε. Ναι, Υπάρχουν. Ναι, 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 να, να σου πω ότι πρώτα απ' όλα ότι εγώ αισθάνομαι ταξιδεύοντα και πηγαίνοντα σε πολλά Oakey's festival όπω είναι το Σάββατο Σάββ, Advance ή το Gyrosonica, με το Ripperman, που είναι μεγάλα μέρη που πηγαίνουν από όλε τι χώρε να δείξουν τι έχουν στη χώρα του. Mm -hmm. ε, να σου πω ότι δεν έχουμε πει ότι καν να διζηλέψουμε κάτι. Εγώ αισθάνομαι ότι okay. καλλιτεχνικά έχουμε υλικό και πολλέ φορέ σοβαρότερο από mm -hmm. άλλε πιο ενεργέ και ικανέ βιομηχανίε. Μου έχει τύχει παρόλα αυτά, στην πρώτη μου, στο πρώτο φεστιβάλ που έπαιξα στο εξωτερικό, στην Πολωνία, το 2013 πάλι, mm -hmm. ε, να, έρχεται, ε, να, να έρχονται δύο, δύο κοπέλε και να μου λένε τι ωραία η μουσική σου! Δεν ξέραμε άλλα από την Ελλάδα, μόνο εσένα και το Nuclear Mind. Εν εντάξει, μεταξύ, οι κitaristas των Nuclear Mind τότε παίζαμε μαζί. Ο, και, <laughs> οι συνθέτε και ο Βασίλης Στοντοκάκης, τέλο πάντων, που λέω, εκεί είναι. Νάτος. Α, τι ωραία, δύο ξέρω από την Ελλάδα, είναι και δύο εδώ πάνω. Ή έχω δει το πώ αντιμετωπίζαν στο EuroSonic τη Marina Sati, το τελευταίο EuroSonic που έγινε πριν την πανδημία. Ή έχουμε δει όλοι επίση πώ αντιμετωπίζουν το πιο σκληρό ήχο που βγαίνει από τη χώρα μας, δηλαδή. Η Stoner μουσική πάει καλά. Και πάει σοβαρά. Και η Planet of Zeus και οι Mods πολύ σοβαρέ περιπτώσει για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ω μουσικό, εσύ βλέποντα το από μέσα, πόσο σε χαλάει όταν ακούσει ή όταν διαβάζει κάπου για έναν ελληνικό δίσκο, δικό σου ημί. Καλό είναι για ελληνικό. <laughs> <laughs> είμαι καλό. <laughs> Πικρό το γέλιο σου. Ε? <laughs> ε, 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 με, με, με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Ε, δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ε, mm. η αρχή. Έτσι κι αλλιώ εγώ δεν καταλαβαίνω εύκολα τη δισκοκριτική, αν και την ε, τη, τη, την ψάχνω και για τι δουλειέ μου και για τη Juna τη, 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 τη Fly. Είναι λίγο δύσκολο να, ε, να, να καταλάβει ε, πώ κάποιο άλλο κρίνει και, και γράφει. Όχι πώ κρίνει, πώς κρίνει με την άποψή του με το κριτήριο που έχει και μια χαρά. Mm -hmm. Αλλά το πώ χρησιμοποιεί τέτοιε κουβέντε. Ε τ, τέτοιες τέτοιες Πολύ κρίμα και υποτιμά και τι δυνατότητε τη δυνα... χώρα. Ε, καλύτερα να πει δεν είναι καλό, <laughs> ε, όχι είναι καλό για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι όχι δεν είναι καλό το υλικό. Mm -hmm. Ότι έτσι κι αλλιώ η... η μουσική σκηνή στη χώρα είναι πολύ μικρή. Οπότε εντάξει. Τι mm -hmm. σημασία έχει. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Mm -hmm. Μωρέ. Ε, καλό είναι εδώ. Πάει, θα τα ακούσουμε 200 άνθρωποι. Mm -hmm. Το οποίο είναι από... έρχεται από την άλλη μεριά να πούμε ότι είναι. Αυτό, αυτό είναι κομμάτι του, του ζητήματος το να ε, γράφουμε μουσική πολλές φορές ε, εμείς οι μουσικοί έχοντας στο μυαλό μας ότι η επιτυχία είναι οι 200 φίλοι των φίλων μας ναι. ε, το οποίο και αυτό είναι κρίμα ως ε, ε, κίνητρο ε, mm -hmm. για να γράψεις και ότι όταν θα τους πιάσει αυτούς τους 200 ανθρώπους έχει συμβεί αυτό που θα ήθελες και άρα δεν έχει κίνητρο να ασχοληθείς ή να δουλέψει σκληρότερα ή να ε, Θυσιάσει παραπάνω πράγματα τη ζωή σου. Πόσο είναι λέει... το κοινό τελικά, το... πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτή την κλισέ χιλιοεπομένη, για... ίσω ανυπόστατη λέξη, το εναλλακτικό κοινό. Πόσοι είμαστε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα, <laughs> Πόσοι μπορεί να είμαστε, <laughs> Και πώ μετριέται αυτό το... το πράγμα, Μετριέται από τα εισιτήρια στι συναυλίε, Μετριέται από τι πωλήσει των δίσκων, από τι μετριέται. Από τα ειστήρια που κόβονται σε μεγαλύτερα ή μικρότερα φεστιβάλ το καλοκαίρι. Ότι... Εγώ θα ήθελα να, να, να μιλάμε για το ενδυνάμει εναλλακτικό κοινό. Okay. Ε, γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι θα μπούμε... Το εναλλακτικό είναι μια ευρία έννοια. Mm -hmm. ε, αλλά θα ήθελα να πιστεύουμε ότι θα Μπούμε σε μια εποχή που πρέπει να υπάρξει περιεχόμενο mm -hmm. ε, έτσι κι αλλιώ ε, στη χώρα. Οπότε το κοινό θα πρέπει να. Ε, φαντάζομαι μάλλον ότι θα στρίψει το μυαλό του και σε πράγματα πιο πυρηνικά πιο, πιο, και θα το στήριζα στο γεγονό ότι ε, μόνο και μόνο που λόγω πανδημία υπήρχαν 17 ρίδε οι οποίοι δεν πήγαν για πρώτη φορά στα μπουζούκια. Ναι, Δεν λέω ότι θα του πιάσουμε αυτού. Λέω ότι πολλοί από αυτού, οι άκροι αυτοί που οριακά θα πηγαίνανε και λίγο, θα πρέπει να βρουν και κάτι ακόμα. Οπότε εγώ νομίζω ότι okay. Θα αυξηθεί αυτό το δυναμικό κοινό. Αλλά θα μπορούσε να μετρηθεί να πλέγαμε ποια θα ήταν η μεγαλύτερη μπάντα στον κόσμο, μεγαλύτερο καλλιτέχνη που θα μπορούσε να δει στη χώρα, ε, αλλά όχι yeah. και τόσο μεγάλο ώστε να πρέπει να πα γιατί είναι το μέρο που πρέπει να πα. Ε, άμα υπάρχει αυτό. Η Radiohead, ε, ίσω. Η Radiohead. Πόσε είναι να κάνανε. <laughs> <μπράβο, laughs> αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, η Radiohead, εγώ πιστεύω ότι δεν θα κάνανε πάνω από. 15.000 εισιτήρια. Πω, Λέω εγώ. σε στην ψυχή. Εσύ περιμένει στο Ολυμπιακό στάδιο τώρα για τέτοια. είναι, είναι τε, μιλάμε για 15.000 εισιτήρια ανθρώπων που, αποφάσισαν να σηκωθούν τον καναπέ του και του πέτυχε και η συγκυρία. Χρονικά δεν πήγανε διακοπέ. Ναι. Και που είχαν και λεφτά στην τσέπη mm -hmm. και ή επιλέξανε να μην κάνουν κάτι άλλο για να πάνε στου Ρέντινγκ. Αυτή είναι 15.000. Πιστεύω πω τόσοι είναι. Πω, πω. <laughs> Κοίτα, βέβαια την ίδια στιγμή η Black Keys για παράδειγμα. Ναι. Είχαν στο προηγούμενο του μία φορά έχουν έρθει στην Ελλάδα. Και αν ξανάρθουν, φαντάζομαι θα έχουν περισσότερο κόσμο από αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο τώρα. Η Ρέντιο νομίζουμε εμεί και είναι ίσω το σημαντικότερο συγκρότημα αυτού του μεγέθου αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλλά δεν είναι και το πιο mainstream. Δεν είναι, όχι. Γιατί δεν παίζονται στα ραδιόφωνα πολύ. <συσκλή> δεν, 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 Βέβαια, αυτά τα 15.000 στήρα θα τα κάνει με οριακά πολύ μικρό πρόμο. Δεν θα χρειάζεται να σπαταλήσει κάποιο πολλή ενέργεια για να κλείσει 15 στήρα. Και σίγουρα έτσι. είναι live που μπαίνει μέσα. Γι' αυτό δεν του έχουν φέρει. Τι είναι live που μπαίνει μέσα. Πού, πω, πω, τι μου λε. Σαν ε, όπωςα, τώρα. Δεν δε, να φέρω Πόσα θα έλεγε εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι οι Radio θα πάνε να κάνουν με ευκολία 20 και θα κυνηγάνε τα 25. Ε, Εντάξει, χιλιάδες. μην κολλήσουμε στο, στο πεντάρι, στο 20. Δεν θα, 20. Δε θα κάνανε 50.000 στήρια, άμα Όχι, 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 όχι δεν θα, δε θα, θα τα κάνανε 50... 50... το οποίο είναι, πόσο κάνανε οι Σκόρπιον στο Καλμάρμαρο. Εντάξει, οι Σκόρπιον τώρα είναι άλλη κατάσταση. Πώς, πόσο κάνανε όμως. Θα σε γελάσω. Θα σε αλλά τώρα μιλάμε για άλλο, yeah. ναι. άλλο πράγμα, άλλο το εντελώς. Δεν ξέρω. Για Αντέλ πόσο θα κάνει. Δεν ξέρω. Ee, θα, η A夢... zat, θα κάνει και Αντέλ 15.000 εισιτήρια. Τι να σου πω. δεν μπορώ. Δεν είμαι, δεν και πολύ καλό. Αλλά άμα, άμα, πάντως θέλαμε να πούμε για το ποιο είναι το, το κοινό. εγώ νομίζω ότι είναι και, στο, στα χέρια της ε, και Μάλλον το πώς ανοιχτοί είναι και οι καλλιτέχνε να προσεγγίσουν φρέσκο κοινό. Mm -hmm. Δηλαδή βλέπουμε τώρα άνθηση του ελληνόφωνου, α πούμε, εναλλακτικού, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το οποίο πάει καλά. Πάει, mm -hmm. ε, 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 πάει πραγματικά πολύ καλά δηλαδή. και, και φέρνει και κοινό από σκηνέ, από το hip hop, α πούμε. Mm -hmm. ε, το οποίο δεν θα πάει το κοινό του το, το hip hop ε, να ακούσει ε, ε, αγγλόφωνο indie, ξέρω εγώ, ή α πούμε αλλά πάει να ακούσει παιδί παιδιτράωμα. Σωστό, δηλαδή. σωστό, σωστό. Οπότε κάπως εγώ νομίζω και γι' αυτό ας δούμε και τα θετικά των αλλαγών γενικά μιλώντας mm -hmm. δεν είναι κακή η φάση που ε, γίνεται ένα restart αυτή τη στιγμή και πρέπει να ξεκινήσουν τα πράγματα μηδέν. Mm -hmm. Υπάρχουν ευκαιρίες να δούμε τι θα μπορούσε να ήταν πώς ε, πώ θα μα άρεσε τα πράγματα περισσότερο και να κυνηγήσουμε ένα Εσύ ξεκίνησε τη United We Fly για να ουσιαστικά να στεγάσει τον εαυτό σου και τι δημιουργίες σου ανησυχίε, α πούμε, αλλά έχει καταλήξει η United We Fly, αλλά το Σαρδάμ, να μεγαλώνει και να αποτελεί σπίτι και τόσων άλλων ήδη καλλιτεχνών, έτσι. Πώ εξελίσσεται αυτό το πράγμα, πώ λειτουργεί, ναι, η, η United Fly ήταν, όπω είπε και είπα και πριν, την ξεκίνησα γιατί πρώτα απ' όλα έπρεπε να κόψω ένα τιμολόγιο κάποια στιγμή. Βρέθηκα σε μια συναυλία που πάνω ανέβω, δεν έχουν πει τίποτα για συμφωνητικά για τιμολόγιο και μου λένε: Ωραία, θα συμφωνητικό με την εταιρεία που θα κόψει τιμολόγιο. Οπα. Ορίστε. Α φτιάξω μια εταιρεία. κάτι, κά, κά, κάτι έπρεπε να μπορώ να, να, κόβω. Αλλά και ταυτόχρονα με αυτό που έλεγα πριν, ότι ε, ήθελα να στηρίξω τη μουσική μου χωρί να μου λέει ο άλλο ότι θα σου πω εγώ πώ γίνεται. <coughs> Και έτσι η, η, η πρώτη σύσταση τη εταιρεία ήταν ε, με κάτι παιδιά που είχα γνωρίσει στη Σύρο. Κάνανε το. Ε, Πώ το λένε αυτά τα τέντε ξησύρου. Τι έκανε και μα λένε: Δεν θέλετε καλοκαίρι να φτιάξει στην Αθήνα να φτιάξουμε μια εταιρεία δισκογραφική <laughs> και ξυναυλέα <συναμβλιακή">, και <όλο. coughs> Το οποίο είχε ενδιαφέρον σαν, η πρώτη περίοδο τη United. πέρασε ε, πολύ καιρό από τότε. Προσπαθώντα να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Γιατί mm -hmm. α πούμε ότι την βιομηχανία, δεν είναι πολύ εύκολο να βρει ε, τι είναι βιώσιμο ε, επιχειρηματικά στη μουσική στη χώρα και τι θα να, ρίξεις, να βρούμε έναν τρόπο να, 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 ρίξουμε και λίγα χρήματα αλλά τι από αυτό δεν θα, σε, δε θα φαλερίσει την άλλη μέρα και άρα θα έχει μέλλον. Mm. Ε, οπότε δοκιμάσαμε, ξεκινήσαμε δισκογραφικά δεν βγήκε στην πρώτη περίοδο, πήγαμε συναυλιακά ε, κάπως Περπάτησε, ήρθε η πανδημία και αποφασίσαμε ότι θα πάμε να οργανωθούμε λίγο καλύτερα και να είμαστε ένα 360, μια 360 εταιρεία που ασχολείται με όλα τα μουσικά κομμάτια mm -hmm. που μπορεί να ασχοληθείς. Και όντω, εκεί λίγο πριν την πανδημία και μέσα στην πανδημία, ήρθαν και την αγκαλιάσανε και άλλοι οι καλλιτέχνες. Ήρθε ο, ο, ο Παυλίδη που ήταν το... το που ήταν και μεγάλη μα τιμή και μα έδωσε και τη δυνατότητα να μιλάμε πολύ πιο ανοιχτά για αυτό που πάμε να κάνουμε. Mm -hmm. Είναι η Δana ενίλσεν, με την οποία μπορούμε και νοημευόμαστε το, το πώ. Τι, τι, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει και πώ μπορούμε να το στήσουμε όπως, έτσι όπω θα το θέλει, όπω είναι και η Σουόρ. Είναι η Werswilders, είναι η εταιρεία, mm -hmm. είναι ο Φωτισιότα. Εκεί πήγαμε λίγο πιο στο ελληνικό. ελληνικό. Είναι ένα παρανο, παρανοϊκό έντεχνο αυτό που κάνει. Ε, ναι, 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 ναι. Που δεν είναι έντεχνο. Δεν είναι. είναι. Φανταστικό ή, ή είναι όπω θα έπρεπε να είναι το έντεχνο. Ναι, ναι, ναι φανταστη, Φανταστική δουλειά. Και, και η Νεφέλ Φασίλη με δίσκο του Ε, Και πολλοί άλλοι που, mm -hmm. που έρχονται. Ε, εμεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Καταρχήν, έχουμε πολλά να ζήσουμε και να μάθουμε ακόμα. Αλλά εμεί θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα ε, και σε καλλιτέχνε που δεν έχουν αποδείξει για το όνομά του τίποτα όπω είναι Παυλίδη. Ε, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ανερεύονται μεγάλα πράγματα. και να προσπαθούμε mm -hmm. να τα κάνουμε μαζί ε, και να προσπαθούμε να εξυπηρετούμε το όνειρο των ε, πιο νέων καλλιτεχνών να φτάσουν εκεί που θέλουν να είναι και να mm -hmm. βάλουμε και εμεί ένα λιθαράκι ε, να είναι μια σκηνή ε, ενωμένη, δυνατή, η οποία αυξάνει το κοινό τη, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και εξαγώγιμη mm -hmm. τι ωραία πράγματα, ε. ε, τα οποία θα ήθελα να υπήρχαν όταν ξεκινούσαν τη μουσική. Mm -hmm. ε, και... Ε, Βεβαίως και η Ίνερ Ιαρ έστησε Δηλαδή ένιξε το δρόμο για αυτό το πράγμα mm -hmm. Και ο φίλος μου έλεγε και πολλά Στον πυρήνα όλων αυτών όμω, Το βασικό για μένα σε σχέση με σένα Είναι η μουσική έτσι. Πέρα από το United We Fly Πέρα από τα, όλα αυτά τα ωραία που λέμε Τα όνειρα και τα σχέδια για την Όποια ελληνική μουσική βιομηχανία, Είναι η μουσική που εσύ θα έχεις νέα μουσική Κοντοζυγώνει ο καιρός έτσι. <laughs> Πώς, τι, πού, γιατί <laughs> Και πότε Λοιπόν, αυτό. <laughs> ναι. Ε, ε, από από <laughs> ποια έρευνα θέλεις να ξεκινήσει; <laughs> Πες τα όλα. Ε, 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 θα, 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 το, το, το πότε είναι. 11 Μαρτίου κυκλοφορεί ο δίσκος. Λέγεται The Voyage. Mm -hmm. ε, έχουν βγει δύο σύγκλι. Θα βγει ένα ακόμα. Είχε ενδιαφέρον στα σίνγκλ πρώτη φορά. Δεν είχα κάνει βιντεοκλίπ είχα Έκανα πάντα live βίντεο. Mm -hmm. Και τώρα είναι κάπως... Έχουν βγει σαν... Ε, 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 Βγήκε το πρώτο και έρχεται τώρα το sequel αυτού και θα κλείσει με ένα animation, το οποίο είναι... Κλείνεται η τριλογία και είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία κάβος. Ε, το γιατί, γιατί είχα φοβερή ανάγκη ε, και το σκεφτόμουν χρόνια να κάτσω να γράψω για αυτό που με απασχολούσε από μικρός, που είναι η ξερεύνηση του διαστήματος και ποια είναι η θέση του ανθρώπου ε, στο σύμπαν Ωραίως. και ε, ποια είναι η πραγματική σχέση του ανθρώπου με το θείο ε, και πώς μάλλον ο ίδιος άνθρωπος ε, είναι αυτό το οποίο περιγράφει από την αρχαιότητα ω το θεϊκό. Οι αρχαίοι Έλληνες το κάναμε πολύ ωραία, χωρίς να θέλω να γίνω... Γίνουν... Άρα είναι conceptual το άλμπο. Είναι conceptual. Okay. Ε, έχει να κάνει με έναν τύπο ο οποίο ε, αντιλαμβάνεται τη δυστοπία του μέλλοντο, α πούμε, λέγαμε. Ξεκινάει να το ε, γράφω πριν την πανδημία, αλλά έσκασε γρήγορα και, <laughs> και τη ζήσαμε τη δυστοπία <laughs> <τι> λέγεις, <laughs> Όπου η, η δυστοπία έχει να κάνει, δημιουργείται λόγω, όσο καλύτερα ζει αυτό, τόσο πιο μεγάλη καταστροφή δημιουργεί. <laughs> ε, το οποίο μάλλον ήταν, ήταν και επίκαιρο και ακόμα. Ε, και αποφασίζει να σηκωθεί να φύγει ή να βρει νέο τόπο για την επιβίωσή του. Okay. Και κάνει αυτό το ταξίδι, και τελικά αντί να βρει νέο τόπο να κάνει το ίδιο πράγμα, mm -hmm. συνειδητοποιεί ότι το, τελικά το, 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 το ταξίδι αυτό είναι πνευματικό και φτάνει αυτό που. Ε, φτάνει στην εξέλιξή του. Mm -hmm. ε, και σαν να, είναι, σαν να είναι μάλλον κοντά στον Θεό τον ίδιο που ο ίδιο ε, 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 κυνήγαγε από πάντα. επηρεασμένο από το Space Odyssey του YouTube. Αυτό ε, και με references μέσα από όλα από το Space Odyssey και Πώς μουσικά Πώς θα το παρουσιάσεις live όλο αυτό Ωραία <laughs> ε, Πρώτα απ' όλα τώρα θα γίνει μια συναυλία θα γινόταν πριν βγει ο που εγώ σκοπεύα να δώσω λίγο την αίσθηση του τι είναι αυτό που έχω πάει να κάνω mm -hmm. χωρίς να πρέπει να παρουσιάσω τον δίσκο live all, αλλά λόγω των μέτρων θα πάει μάλλον παρακάτω ο στόχος είναι να γίνει μια ε, ε, συναυλία ε, με τον δίσκο, ε, ένα διάστημα μετά την κυκλοφορία του δίσκου, όπου να παιχτεί ολοκληρωμένα ως έργο, ε, χωρίς κενά και χωρίς να μπλεχτούει με άλλα κομμάτια που έχω γράψει ε, και να στηθεί ένα σκηνικό και ένα σοου το οποίο να, σου, να σε πηγαίνει σε αυτό το ταξίδι ε, και ε, στο σύνολο της εμπειρίας ε, που θα ζει ο, ο κόσμος. Πολύ καλό. Πολύ ωραία. Το αποτύπωμα τη πανδημία στη μουσική τελικά ποιο θα είναι. Μια και ανέφερε και εσύ την πανδημία και τώρα ελπίζει κανεί να είμαστε στα τελειώματα όλη αυτή τη ιστορία. Ποτέ μιλέ ποτέ βέβαια. Ναι. Αλλά θα γίνει ένα, πώς το λένε, σαν λεμομπούκαλο, πώς το λένε <laughs> αυτό το πράγμα τώρα. <laughs> διότι, αυτό το λέγαμε από την πρώτη χρονιά, που λέγαμε εντάξει, θα το καλοκαίρι, αλλά <laughs> όταν θα ανοίξει θα, δεν θα προλαβαίνεις να παίξει γιατί θα παίζουν αυτοί που ακυρώσανε. Ακριβώς. Και τώρα έχουν περάσει και χρόνια, δύο χρόνια, δεν ε, είμαστε δύο στο χρόνια τρίτο χρόνο. χρόνο το, το τρίτο καλοκαίρι, δεν θα είναι αυτό. Χωρίς ναι, και το, χρόνο. το τρίτο καλοκαίρι θα είναι. Είναι αυτό το τρίτο, τρίτο το καλοκαίρι της που πάμε. Πρέπει να παιχτούν οι συναυλέ που δεν παιχτήκαμε μέχρι τώρα. Ε, εγώ νομίζω ότι θα γίνει ένα ζόρι στο πώς θα κυκλοφορήσει η νέα μουσική. Νομίζω ότι η πανδημία έχει διώξει πολύ, παγκοσμίω πολύ κόσμο που ασχολιόταν με τη μουσική. Mm -hmm. ε, είτε ω μουσικό, είτε ω τεχνικό, είτε ω παραγωγό. Ε, γιατί κάπω καταλάβανε ότι αυτό είναι ε, ρευστό τόσο πολύ που δεν μπορούν να περιμένουν το πότε θα, mm -hmm. θα ανοίξει. Το οποίο είναι φανταστικό, είναι κρίμα. Ε, είναι φοβερό, έχει φανταστικό. Ε, είχε ενδιαφέρον και είχε βγει και ο Τόμ Γιώργκ και έλεγε μια που λέγαμε τη Ρίτζερ πριν ότι η κυβέρνηση τη Αγγλία είχε προτείνει να κάνουν ότι they should re-educate. Re η μουσική και οι καλλιτέχνε τη χώρα. Να σταματήσουν δηλαδή, ε, να σοβαρευτούν ναι, να κάνουν κάτι άλλο. Έτσι. Και βγήκε και, και, και πάνω σε, σε ένα live, νομίζω. Το έλεγε, κλειστό σχετικά, πως μια κιθάρα για το πρώτο που κάνουμε τώρα. Mm -hmm. Και λέει είμαι ένα από αυτού που πρέπει να ε, ε, επανεκπαιδευτώ. <laughs> το οποίο είναι πνευματικό. Νομίζω ότι θα χάσουμε πολλά πράγματα, αλλά ταυτοχρόνω ε, αυτοί οι οποίοι θα μείνουν, νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα το. Και φαίνεται κιόλα mm -hmm. ότι το, 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 το κρατήσανε για να γράψουν. Ναι. Ε, και να ονειρευτούν και να σχεδιάσουν πράγματα. Οπότε, μάλλον θα ακούσουμε σιγά-σιγά ωραία μουσική. Δεν θα την ακούσουμε σε βινίλιο. Ε, δύσκολα ναι. τα πράγματα με τα πράγματα. Αλλά θα την ακούσουμε. Λοιπόν, και επειδή λέμε για νύχτε εδώ πέρα, ή τουλάχιστον ξεκινάμε από νύχτε, αν μετά από ένα live δικό σου φανταστικό, λέω τώρα πλάθω ένα σενάριο, έχει παίξει ένα live, είναι καταπληκτικά. Έχει ζήσει ψυχήτα και σώματι αυτή τη μέθεξη τη συναυλιά εκεί, κυριολεκτικά και μεταφορικά όλοι σε ένα τρανς ευτυχία και η μουσική σου και η μπάντα σου και η τεχνική και ο κόσμο. Και μετά παρτάρετε ασύστολα για να, να επιβραβεύσετε του εαυτού σα. Γυρνά εσύ στο σπίτι, χάλια. Κοιμάσαι, ξυπνά, χάλια. Τι κάνει για να ισχύσει, τι κάνει για να σου φύγει το hangover. Ποια είναι η γιατριά του Θεόντορ για το hangover. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχω πολύ καιρό να το ζήσω αυτό. Τι έκανε. Εμένα το κόλπο μου γυρνώντα χάλια <laughs> ήταν, ήταν το εξή. Καταρχήν, εγώ έχω το εξή πρόβλημα. Δεν με πιάνει πολύ το αλκοόλ. Με πιάνει στο στομάχι άμα δεν έχω φάει σωστά. Αν έχω φάει και έχω πιει και σωστό νερό που το πιω, το παίζω, γιατί θέλω να συνεχίσω να πίνω και να είμαι και να <laughs> Οπότε φροντίζω να έχω φάει καλά και να, και να πίνω και να πίνω νερά ταυτόχρονα, γιατί θέλω να σταματάει. Οπότε δεν με πιάνει, με πιάνει, έχω αστάθεια. και πέφτω από Οπότε δεν με νοιάζει καθόλου αυτό, γιατί θα πάω που κοιμηθώ και θα είναι, αλλά μεγαλώνοντα, η επόμενη μέρα είναι η Ζόργη. Αυτό τι γίνεται με αυτό, δεν μα το είπε κανεί. Δεν στο πει κανεί. Κάποτε, κάποτε πίναμε, πίναμε, πίναμε. Το επόμενο πρωί. Τι είπα, Σάμι είναι Στο βάν και στην επόμενη συναυλία. ναι. Όχι, νερό. Νερό πολύ. νερό. Μόνο έτσι σώζει την κατάσταση. Νε, νερό και, δε, και, όχι πολύ φω. <laughs> Σωστό, το κρατάμε αυτό. Θεωρώ σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την παρέα και τι ωραίε ιστορίε. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ραντεβού στα live σου για το νέο δίσκο. <laughs> μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλια και μία νύχτε σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη Πέμπτη.